Καλημέρα κύριε Σαριγιάννη, καλό μήνα σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν. Και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω ορισμένα πράγματα για την οργάνωση που συμμετέχουμε και υπηρετούμε. Πάμε την Παρασκευή σε μια έτσι σεμνή τελετή. Ιδρύθηκε το νέο τμήμα της ΑΧΕΠΑ που φέρει το όνομα Ιπποκράτης και η αποστολή του είναι να συνδεθεί με το Ιπποκράτειο Ίδρυμα, την προώθηση της Ιπποκρατικής Ιδέας και γενικότερα να είναι ένας σύμμαχος της τοπικής κοινωνίας για τα θέματα της υγείας. Η εμπλοκή μου και η συμμετοχή μου στην οικογένεια της ΑΧΕΠΑ εδώ και αρκετά χρόνια, υπήρξα ο πρόεδρος του τμήματος της ΡΟΝΟ, το οποίο είχε ιδρυθεί το 2016 και το οποίο είχε μια πολύ καλή διαδρομή ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία και εκεί κάναμε διάφορες δράσεις, τις οποίες και εκεί μας απασχόλησαν πολύ και ήταν δράσεις οι οποίες και εκεί είχαν ως επίκεντρο και έτσι ως βασικό αντικείμενο το μεγάλες δωρεές και γενικότερα θέματα που αφορούσαν και το Γενικό Νοσοκομείο του Ζώου. Η ΑΧΕΠΑ ως οργάνωση είναι καταρχάς μια οργάνωση η οποία μετρά πάνω από ένα αιώνα ζωής. Ιδρύθηκε, είναι συνδεδεμένη με την Αμερική και με την Ομογένεια. Ιδρύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1922 από Έλληνες μετανάστες, 8, και ο σκοπός της οργάνωσης είναι τα θέματα του ελληνισμού, η φιλανθρωπία, η υπευθυνότητα των πολιτών, η οικογένεια και γενικότερα η κοινωνία, και η οποία και ασχολείται κυρίως και με τα θέματα του ελληνισμού στην έτσι ευρεία έννοια και σε όλες τις πτυχές. Είναι μια οργάνωση η οποία πάρα πολλά χρόνια έχει σταθεί αργός στην ελληνική κοινωνία και στην πατρίδα και ειδικά στο κομμάτι της υγείας. Έχει προσφέρει με μεγάλα έργα αποδομής, όπως είναι γνωστό, το νοσοκομείο έχει ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, η Ανατολική Πτέρυγα του Ευαγγελισμού και η μεγάλη δράση που είχαμε κάνει εμείς στη Ρόδο για το ογκολογικό τμήμα της Βιενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Η βασική δραστηριότητα του τμήματος θα είναι η υποκρατική ιδέα και τα θέματα της υγείας. Θα ξεκινήσουμε με κάποιες δράσεις και επιστημονικές. Θα συνεχίσουμε με κάποιες δράσεις οι οποίες θα είναι και κάποιες δωρεές για το νοσοκομείο και γενικότερα επειδή η συνεργασία μας με το Υπουργείο Υγείας σαν οργάνωση σε εθνικό επίπεδο είναι συνεχής, προσπαθήσουμε και εμείς να συμπληρώσουμε τις προσπάθειες που κάνουν όλοι για τη βελτίωση της υγείας στο νησί της ΚΟ. Δεν είναι τυχαίο που ο κορμός του τμήματος της ΚΟ είναι βασισμένος στους γιατρούς και στα μέλη του Ιπποκρατείου Ιδρύματος, οι οποίοι έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι πλέον μέλη μας, και έτσι ενώνουμε αυτή τη στιγμή δυνάμεις προκειμένου να ξεκινήσουμε αυτό τον αγώνα. Νομίζω ότι μπορούμε και σε εθνικό επίπεδο να πιέσουμε κι εμείς προς αυτή την κατεύθυνση για τη βελτίωση των συνθηκών της υγείας στο νησί μας. Δεν είναι μόνο οι γιατροί, είναι πάρα πολλά πράγματα, είναι οι εξοπλισμοί, είναι τα μηχανήματα, είναι οι συνθήκες, οι κτηριακές υποδομές. Και σας λέω επειδή στη Ρόδο έχουμε αντιμετωπίσει ανάλογα πράγματα, στα οποία αναλάβαμε πολλές φορές να αναλάβαμε πολλές τέτοιες δράσεις που ο τελικός αποδέκτης είναι η κοινωνία. Νομίζω με την ίδια λογική θα συνεχίσουμε και στην ΚΟ. Το ίδιο το νησί μας, από μόνο του, πρέπει να συστρατευτεί και να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο της αναδάθμισης της υγείας γενικότερα. Και πάμε και σε συνδυασμό και συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς, με το Δήμο, την Περιφέρεια, την Κυβέρνηση,